Τις εκλογές στην Πάφο σε πολύ λίγο. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μηδέν στο πηλίκο από την σημερινή σύσκεψη αρχηγών. Μα αντιλαμβάνομαι ότι η πρόθεση του Προέδρου δεν ήταν να συζητηθεί οτιδήποτε αναφορικά με τις εξελίξεις, αλλά ήταν να κάνει κάποια παράπονα για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται τα πολιτικά κόμματα. Ξεκαθαρίσαμε ότι έχουμε θέσεις, τουλάχιστον μιλώντας από μέρους του ΑΚΕΛ, θέλω να επαναλάβω ότι το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να αναιρέσει την αυτονομία που έχει ως πολιτικό κόμμα για χάρη μιας παρεξηγημένης αντίληψης για συνεννόηση. Θεωρούμε ότι λειτουργούμε πάρα πολύ υπεύθυνα. Δείξαμε μάλιστα πολύ μεγαλύτερη ανοχή από ό,τι χρειαζόταν εναντί του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Έχουμε απόψεις, οι οποίες πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι είναι διαφορετικές από των υπολείπων κομμάτων βέβαια. Έχουμε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση και ανησυχούμε για το πού έχει οδηγηθεί το Κυπριακό από τους χειρισμούς του Πρόεδρου Αναστασιάδη, ξεκαθαρίζοντας βέβαια ότι λέμε ξεκάθαρα πως η Τουρκία έχει την κύρια ευθύνη για το αδιέξοδο που παρατηρείται στο Κυπριακό. Ανησυχούμε όμως από το πως διαμορφώνονται τα δεδομένα. Πάντως αυτή την ώρα, ξέρετε, είναι λίγο περίεργο αυτό που συμβαίνει, γιατί από τη μια δεν έχει μαζί του ο Πρόεδρος όλους αυτούς που αντιδρούσαν με την όποια σκέψη για επιστροφή του στις συνομιλίες. Και από την άλλη δεν έχει και μαζί του ούτε το ΑΚΕΛ που θα τον ήθελε να επιστρέψει. Το λέω χοντρά. Εντάξει, νομίζω τα δεδομένα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα και εκεί θα πρέπει να κάνουμε την αξιολόγησή μας. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή επί του εδάφους, αγαπητέ Χρύσανθε. Εδώ και δύο χρόνια που βρίσκεται στην Προεδρία ο κύριος Αναστασιάδης, δεν έγινε κατορθωτό να ξεκινήσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Η Τουρκία κλιμακώνει την επιθετικότητά της. Και η διεθνής κοινότητα, αντί να στιγματίζει αυτή την επιθετικότητα, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι έχουμε δίκαιο, δυστυχώς γίνεται όλο και πιο χλιαρή στις αντιδράσεις της έναντι της Τουρκίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Το ότι δεν έχουμε διαπραγματεύσεις. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται, λέτε, με την υιοθέτηση μιας πιο, το βάλουμε εισαγωγικά αν θέλετε, σκληρής γραμμής, πιο ξεκάθαρης γραμμής. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί αν και εφόσον η διεθνής κοινότητα ήταν στο πλευρό μας. Είναι γενική η διαπίστωση ότι δυστυχώς έχουμε να απομονωθεί. Να χρησιμοποιήσω αυτή την ορολογία στη διεθνή κοινότητα. Όπως είπα προηγουμένως, η διεθνής κοινότητα αντί να μας στηρίζει όντας μια πλευρά που έχει το δίκαιο με το μέρος της, αντιθέτως στηρίζει την τουρκική αδιαλλαξία ή ανέχεται έστω την τουρκική αδιαλλαξία. Και το χειρότερο από όλα, όπως ξεκίνησε να λέω προηγουμένως, είναι το γεγονός ότι παράταση του αδιεξόδου, μη επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στη διεθνή κοινότητα. Δεν μπορούν Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι να τα βρουν, οπότε αν είναι προτιμότερο να ζήσουν χωριστά, να πάμε στη διχοτόμηση. Και με αυτά τα δεδομένα βέβαια, θα πρέπει να ανησυχούμε πάρα πολύ για το ποια θα είναι η τύχη του ζητήματος αξιοποίηση φυσικού αερίου. Από την άλλη όμως θα θέλατε τον Πρόεδρο να επιστρέψει σήμερα που ανανεώθηκε η Ναύτεξ, που η Τουρκία κάνει ό,τι κάνει. Σε καμιά περίπτωση και θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη η θέση του Πρόεδρου ότι δεν δέχεται αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, δεν δέχεται αμφισβήτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχει σημασία όμως οι πρωτοβουλίες του, τις οποίες δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής, να στέλνουν ξεκάθαρα μηνύματα προς την διεθνή κοινότητα. Να δεν πιστεί η Τουρκία, τουλάχιστον για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, η διεθνής κοινότητα να μας στηρίξει. Ναι. Και λέτε ότι η τελευταία πρωτοβουλία του δεν κινήθηκε σε αυτό το πλαίσιο που περιγράφει. Ήταν ανεπαρκής κατά την άποψή μας. Εμείς είχαμε επιμείνει ότι αν θα προέβαινε σε δήλωση ο Πρόεδρος, αυτή θα έπρεπε να ήταν ολοκληρωμένη και ξεκάθαρη. Να μην επιδέχεται ερμηνείες διαφορετικές. Τι εννοώ. Όπως γίνεται η διατύπωση αναφορικά με το φυσικό αέριο, είναι δικαιολογημένη η ανησυχία που υπάρχει από τα άλλα πολιτικά κόμματα για το ενδεχόμενο διασύνδεσης του φυσικού αερίου με το θέμα του εδαφικού. Γιατί γίνεται αναφορά για τους κατάθεση χάρτη. Την ίδια στιγμή δεν έγιναν εκείνες οι κινήσεις δίχως το οποιοδήποτε πολιτικό κόστος προς την κατεύθυνση των Τουρκοκυπρίων αλλά και της Τουρκίας έτσι ώστε να τους αφαιρέσει οι επιχειρήματα. Εμείς του είχαμε προτείνει ότι πέραν από εκείνα τα οποία είπε θα έπρεπε να είδα ξεκάθαρη αναφορά του στη συμφωνία Χριστόφια Ταλάτ, στη σύγκληση
Χριστόφια Αέρογλου και να ξεκαθαρίζεται ότι εκείνο που απομένει να συζητηθεί είναι κάποιες λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά την κατανομή των εσόδων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα έπρεπε να θέσει στο τραπέζι το θέμα της δημιουργίας του ειδικού ταμείου και ταυτόχρονα να πει στην Τουρκία ότι βοήθαμε να λύσουμε το Κυπριακό και όταν το λύσουμε, εγώ θα συζητήσω μαζί σου και για τα ζητήματα του καθορισμού της ΑΟΣ μεταξύ μας. Ακόμα και αν δεν τον ακούει η Τουρκία. Και για την προμήθεια, θα τον άκουγαν, διότι θα ήταν δημόσια η δήλωση. Και για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Τουρκία και για τη δημιουργία αγωγού. Μάλιστα. Λοιπόν, με την άδειά σας να δούμε το ρεπορτάζ που αφορά τις εκλογές της ΠΑΦ και να έρθω να ζητήσω την εξέλιξη.